Γεια σας. Το πώς αντιλαμβανόμαστε την κρίση που έφερε ο κορονοϊός στις ζωές μας είναι θέμα ατομικό. Είναι όμως και συλλογικό, καθώς το πρώτο που κατανοούμε όλοι είναι ο υγειονομικός κίνδυνος, άμεσος για αρκετούς συμπολίτες μας στην περίπτωση που μολυνθούν. Ποιες είναι όμως κάποιες από τις παράπλευρες απώλειες, κάποιοι ή ένας από τους βασικότερους παράγοντες του οποίου η επίδραση στη ζωή των ανθρώπων μπορεί να είναι τόσο αρνητική όσο και ο θάνατος από τον ίδιο τον ιό? Πάμε να δούμε το σημερινό Data Corner. Το Μάιο της περασμένης χρονιάς σημειώθηκε έκρηξη στις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως, την ώρα που δυσμενείς καιρικές συνθήκες, μαζί με την υιοθέτηση μέτρων από πολλές κυβερνήσεις για τη διασφάλιση προμηθειών, αλλά και την αυξημένη ζήτηση, συνέβαλαν στο να ξεκινήσει ένα ράλι τιμών σε τρόφιμα όλης της γεωργικής παραγωγικής αλυσίδας, από δημητριακά μέχρι φινικέλαιο. Έτσι, δημιουργήθηκε η δυναμική, όπως θα δούμε και στο ακόλουθο διάγραμμα, να καταγράψουν οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων υψηλό εξαετίας τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, με προοπτική βεβαίως συνεχιζόμενης ανόδου στην τρέχουσα χρονιά. Βλέπουμε ότι με βάση τον σχετικό δίκτυο για τις τιμές του καλαθιού της νοικοκυράς, που καθορίζει ο αρμόδιος οργανισμός του ΟΗΕ, το 2014 ο δείκτης αυτός προσέγγιζε τις 120 μονάδες για να ακολουθήσει πτωτική πορεία τα επόμενα χρόνια, και πλέον ευρισκόμενοι πια στην επαύριο του 2020, ο δείκτης να επανέρχεται σε υψηλό, όπως είπαμε, εξαετίας στις 107,5 περίπου μονάδες. Σε σχέση με το 2019, η αύξηση ήταν της τάξης του 14%, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα τηλεφωνικών συνεντεύξεων από την Παγκόσμια Τράπεζα, που διεξάγονται περιοδικά σε 45 χώρες του κόσμου, πολύ μεγάλα ποσοστά ανθρώπων είτε δεν έβρισκαν καθόλου φαγητό, είτε αναγκάστηκαν να περιορίσουν κατά πολύ την κατανάλωσή του. Τώρα, τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τις τοπικές οικονομίες? Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να πιεστούν ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά και τα επίπεδα πείνας να πάρουν την ανίουσα, καθώς δεν θα αντέχουν οικονομικά να αγοράσουν τις απαραίτητες τροφές όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά η άνοδος αυτή απειλεί κατ' επέκταση να αυξήσει και τον πληθωρισμό, καθιστώντας δυσκολότερο για τις κεντρικές τράπεζες να χορηγούν αναπτυξιακά πακέτα για να βοηθούν τις οικονομίες. Αυτό ήταν και το σημερινό Data Corner. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια.